ένα κομπιουτεράκι και κάνουν προσταφαιρέσεις. Προσταφαιρέσεις. Ναι, ξέρετε γιατί. Γιατί επικυριαρχεί όπως πάντα υποκρισία η γενικευμένη. Γι' αυτό, κύριε Παπαδάκη. Και γιατί το πολιτικό σύστημα δεν έχει μάθει να στέκεται ενώπιος ενωπίων με τις ευθύνες του όταν η ιστορία καλεί τα πρόσωπα να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Εσείς τι θα κάνετε, κύριε Δανέλη, γιατί στο ποτάμι υπάρχουν... Εγώ έχω πει κάτι το πολύ συγκεκριμένο και το λέω σταθερά τώρα και μήνες. Από τότε που έχει προκύψει το πρόβλημα ότι πιθανόν να έχουμε αποχώρηση του ανάρμοστου έτσι εταίρου και βεβαίως να τεθεί το ζήτημα της ψήφου εμπιστοσύνης προκειμένου να έρθει το μεγάλο εθνικό ζήτημα της κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών στη Βουλή των Ελλήνων. Και έχω πει ότι με τη δική μου την αντίληψη και την πολιτική σκέψη αλλά και τις αρχές μου, αν τεθεί τέτοιο δίλημα, τότε η συνεπή στάση εκείνων που θεωρούν ότι είναι εθνικά συμφέρουσα αυτή η συμφωνία, τότε δεν έχουν παρά να κάνουν την επιλογή της ψήφου εμπιστοσύνης. Είναι ανορθόδοξη βεβαίως αυτή η σκέψη, γιατί η αντιπολίτευση ποτέ δεν ψηφίζει, δεν δίνει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση αν δεν συμμετέχει σε αυτήν. Όμως εδώ τίθεται ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα και όπως είπα και λίγο πριν, είναι ένα εθνικό θέμα. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα, κύριε Δανέλη. Άρα και σήμερα, συμφωνία. Αυτό μας λέει σήμερα, προσέξτε. Προσέξτε, λέω, εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Εάν σήμερα έχουμε διαζύγιο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και όπως είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στην Ελιστάη, ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Και το κάνει αύριο, μεθαύριο αυτό, στη Βουλή. Εσείς θα δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση τώρα. Ήμουνα πολύ σαφής, κύριε Παπαδάκη, και όχι τώρα που τίθεται το δίλημα, έτσι πρωτοπυλών πιθανώς, αλλά και σε ανύποπτο χρόνο, όταν συζητήθηκε ως τέτοια υπόθεση. Ξαναλέω λοιπόν ότι είναι ένα πολύ βαρύ δίλημα. Θεωρώ ότι για να είσαι συνεπής στην αντίληψή σου και στην πεποίθησή σου ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι εθνικά συμφέρουσα υπόθεση, τότε δεν έχει άλλη οδό παρά να επιλέξει την ψήφο εμπιστοσύνη. Άρα, εσείς θα δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη, είναι προσωπικά. Επειδή όλα είναι ρευστά και επειδή δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα το διαχειριστεί ο Πρωθυπουργός και ποια ήταν και η συμπεριφορά του κ. Καμένου σήμερα. Εάν τεθεί αυτό το δίλημα, ξαναλέω, εάν τεθεί αυτό το δίλημα, τότε είναι πολύ βαρύ και πολύ δύσκολο να απαντηθεί και βεβαίως ο καθένας μας θα κρίνει με τη συνείδησή του εκείνη τη στιγμή. Η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι εσείς θα δώσετε ψήφο εμπιστοσύνης. Όχι. Εγώ είπα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Όταν έρθει η στιγμή του διλήμματος, τότε θα αποφασίσω με βάση τη συνείδησή μου. Μάλιστα. Και αυτό εισηγούμε και στο κόμμα μου, αυτό συζητάω και με το κόμμα μου. Όπου βέβαια υπάρχουν τρεις διαφορετικές απόψεις στο κόμμα σας. Κύριε Παπαδάκη, αυτό δεν συνεπάγεται ότι εγώ έχω καμία διάθεση, καμία πρόθεση να ενταχθώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Είναι πολύ σαφές. Ήδη σας έχουν εντάξει. Το ξέρετε. Ναι, το ξέρω, δεν πειράζει. Ότι... Γιατί είπα ξεκινώντας την παρέμβασή μου ότι η υποκρισία και ο κινησμός είναι αυτά που επικρατούν στη δημόσια ζωή. Και γι' αυτό τον λόγο οι πολίτες δεν έχουν πια καμία εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα και στους πολιτικούς. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή και να μην δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, κύριε Δανέλη? Ναι, είπα ότι. Μα δεν είναι δεδομένο. Είπα ότι αυτό που λέει η πολιτική μου συγκρότηση, η πολιτική μου αντίληψη μου λέει ότι αν είναι προαπαιτούμενο, τότε το συνεπές είναι να δοθεί η δυνατότητα στην κυβέρνηση να φέρει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό ακριβώς. Έτσι όπως εγώ τα αντιλαμβάνομαι. Κύριε Δανέλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε. Είναι από τους πλέον συνεπείς στο θέμα των Πρεσπών. Ο κύριος Δανέλης λέει ότι η προϋπόθεση για να.